Μετά από τρεις περίπου μήνες ξεκούρασης και διακοπών, το σχολικό κουδούνι σήμερα που χτύπησε στα σχολεία επανέφερε την κανονικότητα στην καθημερινότητα των μαθητών. Οι συμμαθητές επέστρεψαν στη βάση τους και τα σχολεία γέμισαν φωνές και χαμόγελα. Θέλω να ευχηθώ στους μαθητές μας καταρχήν καλή χρονιά με υγεία και δύναμη. Να ευχηθώ δύο φορές στα πρωτάκια μας υγεία και δύναμη. Έχουν μπροστά τους πολύ δρόμο για να μάθουν πολλά πράγματα. Καλή δύναμη όμως για τους εκπαιδευτικούς μας, τους συναδέλφους μας, οι οποίοι θα παραλάβουν τα παιδιά και με την καθημερινή εργασία τους θα τα κάνουν σίγουρα καλύτερα στο τέλος και αυτού του σχολικού έτους. Ο αγιασμός στα σχολεία πραγματοποιήθηκε με τους μικρότερους και τους μεγαλύτερους μαθητές να χαίρονται για την επανασύνδεση με τους φίλους τους και τους εκπαιδευτικούς να δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Ευχηθήκαμε στα παιδιά, στους γονείς και στους καθηγητές τους καλή σχολική χρονιά. Τόνισα το γεγονός ότι η παιδεία νοηματοδοτείται εάν δημιουργεί πολίτες με ήθος, ελεύθερη προσωπικότητα και δημοκρατική συνείδηση. Και έτσι πιστεύουμε ότι νοηματοδοτούνται και τα δικά μας τα παιδιά και ότι έτσι θα γίνουν και μεθαύριο στην εξέλιξη της πορείας τους. Και βεβαίως ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι όπως πάντα δίπλα στις ανάγκες που παρουσιάζονται σε όλα τα σχολεία της πόλης για τα οποία είναι υπεύθυνος. Όπως κάθε χρόνο, ιδιαίτερη στιγμή ήταν το καλωσόρισμα στα πρωτάκια είτε του δημοτικού, είτε του γυμνασίου, είτε του λυκείου που μπήκαν σε νέο περιβάλλον. Τα πρωτάκια είναι περίπου όπως και πέρυσι. Δεν έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πάντως, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, όπως σημείωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλης Καρτσονάκης, αν και το μεγαλύτερο μέρος των κενών έχει καλυφθεί, όσα και να παραμένουν ή προκύψουν, δέσμευση του Υπουργείου είναι πως θα καλυφθούν το επόμενο διάστημα. Έχει γίνει ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Έχουμε μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών συναδέλφων τις προηγούμενες μέρες. Αυτό μας έχει φέρει σε μια θέση να μπορούμε να στελεχώσουμε τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας σε μεγάλο βαθμό, με το απαραίτητο προσωπικό ώστε από αύριο να μπούμε σχεδόν σε πλήρες πρόγραμμα. Σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα θα είμαστε σε απολύτως σίγουρο πλήρες πρόγραμμα.